Κυρία Χουβετσανάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τους υποδεχθήκατε αυτούς τους ανθρώπους, γυρίσατε με πολλές περιοχές ανά την Κρήτη, μια διήμερη επίσκεψη, η οποία τι αποτελέσματα είχε? Ήταν μια διήμερη επίσκεψη, ήρθαν όπως ακριβώς το αναφέρατε, λεουργοί τυποποιητές. Υπήρχε μια ανταλλαγή απόψεων, υπήρχαν πολλά ερωτήματα ακόμα και για το ποια μηχανήματα ας πούμε χρησιμοποιεί ένα λεουργείο, τι τύπου, τι μάρκα. Και το αντίστοιχο υπήρχε και από τους δικούς μας τους τυποποιητές και λεουργούς που επισκεφτήκαμε κάποιες επιχειρήσεις από τη μία μεριά της Κρήτης, από τα Χανιά όπως γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάμε και στο νομό Λασιθίου, αν και θα το θέλαμε, νομίζω ότι θα ήταν καλό, για να, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Κρήτη σημαίνει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, αλλά ήταν μόνο 2 μέρες και δεν ήταν εύκολο να πάμε και στο νομό Λασιθίου. Υπήρχε μια ανταλλαγή λοιπόν απόψεων, υπήρχε μια φιλοξενία πραγματικά σε πολύ μέγιστο βαθμό από τις επιχειρήσεις και το ΕΘΙΑΓΕ που ήταν το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας. Νομίζω ότι έφυγαν όχι μόνο ευχαριστημένοι, αλλά νομίζω ότι αυτό είπα και στο τέλος όταν η Περιφέρεια Κρήτης ήταν σε ένα δείπνο, είπαν ότι δεν περιμένουν και ότι θα υπήρξε τόσο νοικοκύρεμα στις επιχειρήσεις μας. Mm-hmm. Και μπράβο πραγματικά στους τυποποιητές, γιατί απέδειξε για άλλη μια φορά ότι και οργανωμένοι είμαστε. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά νομίζω ότι έφυγαν πολύ ενθουσιασμένοι και γι' αυτό στο τέλος, όπως μας είπε και ο Διευθύνος Σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Ποιότητας και Γαστρονομίας της Καταλωνίας, μας περιμένει στην Καταλανία για να ανταλλάξουν, να δουν και εκεί ανάλογα πράγματα οι επιχειρήσεις του νομού και της Κρήτης. Mm-hmm. Η ανταλλαγή αυτή της τεχνογνωσίας νομίζω ότι είναι ότι το καλύτερο, αλλά μέσα από αυτή την ένωση επιχειρούνται και τρέχουν πράγματα, γιατί η κυρία Χουδετσανάκη, εκτός από αυτό που μπορεί το τυπικό να είναι και να είχε ωστόσο ως μέγιστο αποτέλεσμα αυτή την ανταλλαγή και την ικανοποίηση, εγώ έβλεπα και εκείνες τις άλλες τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Κυριακίδου, η Κυριακίδου, η υπεύθυνη επίτροπος στον τομέα και των τροφίμων, όταν έλεγε ότι ξέρετε, εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από αυτή την ένωση των 35 περιφερειών με τις 700 ομάδες των παραγωγών, όταν επιτέλους ακούγεται ότι υπάρχουν ομάδες παραγωγών οι οποίες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Και δεν είναι μόνο το λάδι, διότι φαίνεται ότι κάνουν βήματα προς τα πίσω, εκτός αν εσείς από τη δική σας την πλευρά εκτιμάτε κάτι διαφορετικό, αλλά ότι έχουν μαζευτεί λίγο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι αν βάλουμε μια ένδειξη ABCDE πάνω στα τρόφιμα, ξέρετε, έτσι θα λύσουμε πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται, μεγιστοποιείται, καθώς γαστρονομικά προϊόντα, υγιεινά προϊόντα, κριτική διατροφή, μεσογειακή διατροφή πάνε ουσιαστικά άπατα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή και αυτό ευθύνεται και στην Ένωση αλλά και στην ενεργοποίηση των ομάδων των παραγωγών, ναι. Κυρία Δουλγεράκη, όντως όπως το περιγράψετε είναι, οφείλεται όντως και στην Ένωση ΑΡΕΠΟ, γιατί η Κρήτη πρώτη μπήκε μπροστά σε αυτό το θέμα και το γνωρίζετε πολύ καλά. Μας έχετε ήδη πάρα πολλές φορές έχετε πάρει συνέντευξη και όλες αυτές τις προσπάθειες και σας ευχαριστώ ειλικρινά. Και από την άλλη, κινητοποιήσαμε και τις ομάδες παραγωγών, γιατί όταν αυτή είναι η επιτυχία, οι ομάδες των παραγωγών μέσα στο ΑΡΕΠΟ είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα δεν θα μπορούσαν, ο στόχος της Περιφέρειας Κρήτης ήταν εξ αρχής να μην είχαμε τη δύναμη από τη στιγμή που είχαμε την Προεδρία να αφυπνίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά κανείς μας, ακόμα και η αιρετή και η υπηρεσιακή και πόσο μάλλον η παραγωγή, πηγαίνοντας όλη μέρα και
καλλιεργώντας τα χωράφια τους, τα κτήματά τους, δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσεις τι στρατηγική έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα εμείς μπήκαμε μπροστά και αφυπνίσαμε όλο αυτό που γινότανε και νομίζω ότι όντως έχουν κάνει μια στροφή. Αυτό το είδαμε τώρα και στη συνέλευση του ΑΡΕΠΟ που ήρθε ο υπεύθυνος της πολιτικής DG Agri, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου πραγματικά ένιωθες ότι ναι ρε παιδί μου, το σκεφτόμαστε, δεν γίνεται. Και σύν της άλλης, όταν κάναμε το συνέδριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν μέσα και παραγωγή. Εκεί αντιληφθήκανε τι σημαίνει η επισήμανση των τροφίμων. Και όντως τα προϊόντα τους τα πηγαίνανε άπατα. Δεν είναι ότι εκεί αντιλήφθηκαν, εκεί κατάλαβαν ότι οι ομάδες παραγωγών έχουν δύναμη στα χέρια τους, θα σας το μεταφράσω εγώ διαφορετικά κυρία Χουδετσανάκη, έχουν δύναμη στα χέρια τους και μπορούν να αντιστρέψουν όρους και κανόνες, διότι κάποιοι πολύ εντεχνά προσπάθησαν να τους περάσουν άλλα δεδομένα και αν δεν αναδεικνυόταν το θέμα, πραγματικά αυτή την ώρα θα μιλούσαμε για άλλα δεδομένα και η κυρία Κυριακίδου από διοικητή στην πλευρά δεν θα έκανε αναφορά ούτε στις ομάδες παραγωγών αλλά ούτε και σε αυτή τη διαδικασία η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, γιατί νομίζω είναι αρχές του 23 που αλλάζουν τα δεδομένα. Αρχές του 23 είναι, η κυρία Κυριακίδου, όπως διαβάσετε και τη δήλωσή της, βάζει στο τέλος που πάντα ο επίλογος τα προϊόντα προέλευσης. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο το ζητούμενο. Είναι τα προϊόντα προέλευσης, είναι τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, είναι όλα αυτά για τα οποία παλεύετε, μαζί βέβαια με όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνετε για το ελαιόλαδο σε αυτή την προσπάθεια. Κυρία Χουδετσανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.